Χαίρετε εν πάντοτε. Στην σημερινή μας συνάντηση θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα υπερφυσικά και παράδοξα που συντελέστηκαν την ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Όσοι πιστεύουν πως η Εκκλησία, συνεχίζοντας το απολυτρωτικό έργο του Χριστού, είναι ο μοναδικός φορέας της Χάριτος, ο αλάνθαστος διδάσκαλος και ερμηνευτής της Θείας Αλήθειας και η μόνη κυβωτός σωτηρίας, για όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων, τιμούν και εορτάζουν την Αγία Πεντηκοστή. Διότι η Πεντηκοστή ιστορικά είναι η γενέθλιο σημέρα της Εκκλησίας μας και κατά αυτήν την μεθέορτον και τελευταία εορτήν κατά τον Άγιο Κοσμά τον Μελωδό γίνεται επαγγελίας η συμπλήρωσης. Κατά την εορτή της Ιουδαϊκής Πεντηκοστής, οι Ιουδαίοι εορτάζουν την ανάμνηση της κακοπάθειάς τους στην έρημο και των πολλών θλίψεων, μέχρι ότου έφτασαν και μπήκαν στην γη της Επαγγελίας. Τότε πράγματι απίλαυσαν και καρπών και σύτου και ίνου. Η εορτή της Εβραϊκής Πεντηκοστής θεσπίστηκε προς τιμήν των πενήντα ημερών που νίστευσε ο Μωυσής και έλαβε των θεόγραφων νόμων. Όπως οι Εβραίοι εόρταζαν την Πεντηκοστή τους, διότι μετά το Πάσχα, μετά από την διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης, αφού παρήλθαν 50 ημέρες, παρέλαβαν τον νόμο στο όρος Σινά. Τώρα, εμείς οι χριστιανοί, 50 ημέρες μετά το δικό μας Πάσχα, μετά από το πέρασμα του θανάτου στην αιώνια ζωή, λαμβάνουμε το Πανάγιο Πνεύμα. Το Πανάγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Παναγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Εκείνο νομοθετεί, μα οδηγεί σε κάθε αλήθεια και προστάζει τα αρεστά στο Θεό. Πρέπει ακόμα να γνωρίζουμε ότι κατά την ημέρα αυτή που οι Εβραίοι γιόρταζαν την εορτή της Πεντηκοστής, έγινε και η επιφήτηση του Παναγίου Πνεύματος στους μαθητές του Κυρίου, σύμφωνα με την υπόσχεση που τους είχε δώσει. Κατά τη διάρκεια του μυστικού δείπνου την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, ο Χριστός υποσχέθηκε στους μαθητές του «Καγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει ημίν, η να μένει με θυμόν εις τον αιώνα». Ο άλλος παράκλητος, ο παρηγορητής δηλαδή αυτό σημαίνει παράκλητος, που είναι το Άγιο Πνεύμα και μένει στην Εκκλησία για πάντα, μένει με θυμόν εις τον αιώνα και αναδεικνύει την Εκκλησία μας θεοσύστατο θεσμό, που κανένας δεν μπορεί να την καταλύσει, ούτε αυτός ο Άδης. Το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε σαν μία δυνατή βοή ανέμου. Επομένως, δεν είναι μόνο άβρα που δροσίζει ως παράκλητος, αλλά είναι και θύελα που ξεριζώνει πάθη και κατεστημένα της αμαρτίας. Ακόμη εμφανίστηκε και ως φωτιά, εν είδη πυρήνων γλωσσών, με τη μορφή δηλαδή πυρήνων γλωσσών. Οι μαθητές πυρακτώθηκαν, έγιναν δυνατοί, φλογεροί και αμέσως βγήκαν να κηρύξουν στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί. Το Πνεύμα το Άγιο εκείνη την ημέρα μεταδόθηκε σε χιλιάδες ακροατές και μάλιστα στον καθένα ξεχωριστά στην γλώσσα του, δεδομένου ότι εκεί βρίσκονταν άνθρωποι από διάφορες χώρες. Έτσι λοιπόν την ημέρα αυτή της Πεντηκοστής, άνθρωποι από διάφορες γλώσσες και φυλές, ακούν ο καθένας στην δική του γλώσσα, τη μητρική του γλώσσα, τα μεγαλεία του Θεού. Απορούν και θαυμάζουν. Και ύστερα από το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου, πιστεύουν και βαπτίζονται τρεις χιλιάδες ψυχές και πολιτογραφούνται στα κατάστιγα της Βασιλείας των Ουρανών. Λαμπρή, φωτόμορφη, στολισμένη με την απαστράπτουσα θεία δόξα της, στεφανώνεται η Εκκλησία του Χριστού, στηριζωμένη στην δύναμη του ζωοποιού θανάτου και της ενδόξου Αναστάσεως του Κυρίου μας, που είναι η αόρατη και θεία κεφαλή της Εκκλησίας και εμπνεωμένη η Εκκλησία μας από την παντοδύναμη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, που είναι η ζωοποιός ψυχή της». Στον ιερό και άγιο χώρο της μία πνευματική κοσμογονία συντελείται. Τα αρχαία παρέρχονται όλα και γίνονται καινούρια και θαυμαστά. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι δούλος της αμαρτίας και υπηρέτης του κακού, τώρα δια του Αγίου Πνεύματος αλλοιώνεται, μεταμορφώνεται. Εισέρχεται στην αυλή της Εκκλησίας ως λύκος και γίνεται πρόβατο δέχεται την χάρη ο φιλόδοξος και γίνεται ταπεινός, ο φιλάργυρος γίνεται ελεήμων, ο φιλίδωνος αναδεικνύεται φυλαγνός και καθαρός. Υπάρχει αγαπητοί μου αδελφοί μία δύναμη αόρατη και μυστική, η οποία καταργεί όλες τις άλλες δυνάμεις και τις ροπές που οδηγούν χαμηλά και ανεβάζει στα ύψη, σώζει τον αμαρτωλό και αναδεικνύει Άγιο τον κατάδικο. Το Πνεύμα το Άγιον βρίσκεται διαρκώς παρών στην ζωή της Εκκλησίας, οδηγεί στην γνώση του Θεού, εμπνέει, σοφίζει, καταρτίζει δικαίους, ενεργεί τις θαυμαστές θεραπείες, ζωοποιεί τους νεκρούς. Όπως λέγει χαρακτηριστικά ο Μέγας Βασίλειος, τον τελώνει Λεβή σαν πίστεψε τον ανέδειξε σε Ευαγγελιστή Ματθαίο. Τον Σίμωνα από απλοϊκό ψαρά της Γαλιλαίας τον ανέδειξε σε Πέτρο και θεόπνευστο κήρυκα του Ευαγγελίου. Τον μεγάλο διώκτη Σαούλ σαν μετανόησε τον ανέδειξε Απόστολο των Εθνών Παύλο και λαμπρός σκεύος εκλογής. Δια του Αγίου Πνεύματος λοιπόν οι ασθενείς γίνονται ισχυροί, οι πτωχοί πλουτίζουν, οι αμαθείς γίνονται σοφότεροι ακόμη και από αυτούς τους σοφούς του κόσμου, διότι η σοφία του κόσμου μπρος στα μάτια του Θεού είναι μορία. Όπως για παράδειγμα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Θεολόγος, ο οποίος δεν γνώρισε την σοφία αυτού του κόσμου, ήταν ένας αγράμματος ψαράς της Γαλιλαίας, όπως και οι λοιποί Απόστολοι, αλλά με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος ο Ευαγγελιστή Ιωάννη και οι άλλοι Απόστολοι έγραψαν λόγου με του οποίου καμία ανθρώπινη σοφία δεν μπορεί να συγκριθεί. Μέσα στην Νέα Σιόν, στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, τα φοβερά τελεσιουργείται. Κόσμοι παλαιοί συντρίβονται και κόσμοι νέοι γεννιούνται με την δύναμη της θεία Χάριτος. Γι' αυτό και η θερμή και εκβαθέων ευχή της πρώτης Εκκλησίας ήταν η εξή: «Ελθέτω η χάρις, παρελθέτω κόσμος». Όλοι οι νόμοι καταργούνται, όλες οι σκοτεινέ δυνάμεις του κόσμου συντρίβονται από την ακατάλητη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, που ενεργεί και δρά και θαυματουργεί από την ημέρα της Πεντηκοστής μέσα στην Εκκλησία. Η μεταβολή των Αποστόλων και του κόσμου ολόκληρου ήταν αδύνατο να συμβούν, αν την Πεντηκοστή δεν κατέβαινε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο υπήρξε η αίτητη πανοπλία των Αποστόλων. Και βλέπετε αγαπητοί μου χριστιανοί πώς εξαπλώθηκε αστραπιαία το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και βλέπετε να τρέχουν στο μαρτύριο οι Απόστολοι οι οποίοι την νύχτα στον κήπο της Γεθσιμανή την Μεγάλη Πέμπτη έτρεξαν να σώσουν τη ζωή τους και φοβήθηκαν να ακολουθήσουν τον Χριστό. Κι όμως απέκτησαν δύναμη και ανδρεία με την κάθοδο και την επιφήτηση του Παναγίου Πνεύματος. Βλέπουμε μικρά παιδάκια, ανήλικα παιδάκια και βρέφη να τρέχουν στο μαρτύριο με χαρά. Βλέπουμε γέροντες και ηλικιωμένου να τρέχουν και αυτοί στο μαρτύριο κάθε λογής ηλικία, κάθε άνθρωπος, είτε άνδρας είτε γυναίκα. Από όλες τις φυλές του κόσμου έχουμε Αγίους». Βλέπετε λοιπόν πως αυτή η αλλίωση συντελέστηκε δια του Παναγίου Πνεύματος και η Εκκλησία μας, τη οποία τα γενέθλια εορτάζουμε σήμερα, στηρίζεται επάνω στο αίμα των Αγίων Μαρτύρων και όλη αυτή η εξάπλωση και η καθιέρωση της Εκκλησίας του Χριστού επί της γης δεν έγινε με κάποιο όργανο ανθρωπίνης δυνάμεως, αλλά έγινε δια του Παναγίου Πνεύματος αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου. Από την ημέρα λοιπόν της Πεντηκοστής και μέχρι να σβήσει ο ήλιος και να έρθει ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης, να παραλάβει την επίγεια εκκλησία του, τους πιστούς του και να τους οδηγήσει στην Άνω Εκκλησία, στην Άνω Ιερουσαλήμ, το Πανάγιο Πνεύμα ήταν, είναι και θα είναι για πάντα όσο υπάρχει κόσμος επί της γης εξακολουθεί να μένει στην εκκλησία και εξακολουθεί να κάνει θαύματα. Και το θαύμα των θαυμάτων είναι η διατήρηση της εκκλησίας παρόλες τις θλιβερές προδοσίες από μέσα, αλλά και από τους λυσόδεις διωγμούς απ' έξω, και των ειδωλολατρών αλλά και των ερετικών. Το Πανάγιο Πνεύμα παραμένει διαρκώς στην ζωή της Εκκλησίας, οδηγεί στην γνώση του Θεού όπως είπαμε και στην σωτηρία όσους καταφεύγουν σε αυτήν, διότι υπάρχει μέσα της, στην Εκκλησία, την Ορθόδοξη, μία αόρατη δύναμη, η οποία καταργεί όλες τις δυνάμεις του σκότους, σώζει τον αμαρτωλό και αναδεικνύει Άγιο τον κατάδικο. Έτσι η Εκκλησία στο διάβα των αιώνων είναι η πολιτεία του Χριστού και η κοινωνία του Παναγίου Πνεύματος και στην συνέχεια θα πούμε και λίγα λόγια για την εορτή του Αγίου Πνεύματος. Την Δευτέρα της Πεντηκοστής, δηλαδή την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, αυτό το Πανάγιον και Ζωοποιών και Παντοδύναμον εορτάζομεν Πνεύμα, τον Ένα της Τριάδος Θεών, το Ομότιμον και Ομοούσιον και Ομόδοξον, το Πατρί και το Υιόν. Στο σύμβολο της πίστεως ομολογούμε ότι πιστεύουμε εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν και λοιπά, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Για το Άγιο Πνεύμα ό,τι γνωρίζουμε είναι αυτά που μας απεκάλυψε ο Χριστός ότι δηλαδή το Πανάγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το τρίτο πρόσωπο του Θεού, είναι εκείνο που κατήφθινε την γλώσσα των προφητών και το κήρυγμα των Αποστόλων. Πριν από το πάθος του, την Μεγάλη Πέμπτη για την ακρίβεια, ο Χριστός υποσχέθηκε την έλευση του παρακλήτου του Αγίου Πνεύματος λέγοντας «Σας συμφέρει να φύγω, γιατί αν δεν φύγω ο παράκλητος δεν θα έλθει προς εσάς. Παράκλητος σημαίνει παρηγορητής. Ακόμη και μετά το πάθος του και μετά την Ανάστασή του, λίγο πριν αναλυφθεί προς τους ουρανούς, είπε στους μαθητές του, «Εσείς να παραμείνετε στην Ιερουσαλήμ, έως ότου ενδυθείτε δύναμη εξύψους, με ότου δηλαδή να λάβετε δύναμη από τον ουρανό». Αυτό το οποίο υποσχέθηκε ο Ιησούς πραγματοποιήθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής, δηλαδή δέκα ημέρες μετά από την Θεία Ανάληψή Του. Ενώ οι μαθητές βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στο υπερό, ξαφνικά ακούστηκε από τον ουρανό ήχος ως περφερωμένης πνοής βιέας. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε σαν ένας σφοδρός άνεμος που έσυσε την Ιερουσαλήμ όχι μόνο για να δηλώσει την παρουσία του, αλλά για να φανερώσει την δύναμη και την ορμή προς το καλό. Ισέβαλε το Πανάγιο Πνεύμα στον κόσμο ως ορμητικός άνεμος, για να δείξει πως ήρθε να ξεριζώσει και να ξεθεμελιώσει όλα τα καθεστώτα της αμαρτίας, να διαλύσει το κακό και να το σκορπίσει σαν το άχυρο που παίρνει ο άνεμος. Αλλά αυτός ο άνεμος δεν ήταν η πρώτη πνοή του Παναγίου Πνεύματος πάνω στους μαθητές. Το βράδυ της Αναστάσεως ο Αναστάς Κύριος παρουσιάστηκε στους Αποστόλους και ενεφίσεις εν και λέγει αυτής λάβετε πνεύμα Άγιον. Τους φύσηξε και τους είπε λάβετε πνεύμα Άγιον. Το πνεύμα όμως αυτό που ενεφίσησε ο Ιησούς παρέμεινε σε λανθάνουσα κατάσταση εφησυχάζοντα τους μαθητές μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής. Την ημέρα αυτή της Πεντηκοστής η πνοή του Αγίου Πνεύματος φανερώθηκε δυναμικά. Έγινε βίαιος άνεμος και αμέσως όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ο Σύπυρος. Εκάθισε τε εφένα έκαστον αυτόν. Κάθισε όχι μόνο σε κάθε μαθητή του Κυρίου από μία γλώσσα, αλλά και σε όλους τους άλλους που παρευρίσκονταν εκεί στο σύνολο 120 ψυχές, μαζί και οι Θεοτόκος, οι Μυροφόρες και οι Εβδομήκοντα μαθητές και οι άλλοι ακόλουθοι του Χριστού. Όλοι τους δέχονται μία από τις πύρινες γλώσσες, όλοι δέχονται μία ίση μερίδα του Αγίου Πνεύματος. Και ενώ ήσαν πολλές οι γλώσσες φαινομενικά ήταν όμως το ίδιο Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα δεν κάθισε στο στόμα των μαθητών, αλλά στα κεφάλια τους, γιατί με τον τρόπο αυτό περιέβαλε το ηγεμονικό του ανθρώπου, τον ηγεμόνα νου, ο οποίος βρίσκεται στο κεφάλι και καθοδηγεί τον άνθρωπο, δίνοντας λόγο στην γλώσσα. Γι' αυτό λοιπόν και η χειροτονία γίνεται στην κεφαλή του υποψηφίου ιερέως. Το Άγιο Πνεύμα με τις πύρινες γλώσσες χειροτονεί τους Αποστόλους και τους καθιστά κήρυκες του Ευαγγελίου του Χριστού σε όλη την οικουμένη. Οι γλώσσες που κατέβηκαν πάνω στους Αποστόλους ήταν γλώσσε ο ΣΥ Πυρός, που αποκαλύπτουν μία άλλη όψη του Παναγίου Πνεύματος. Το πυρ της Θεότητος έχει δύο όψεις, την φωτιστική που φωτίζει και αγιάζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον, και επίσης και την καθαρτική δύναμη του πυρός. Αν ο Χριστός είναι το φως που φωτίζει όλους τους ανθρώπους, το Άγιο Πνεύμα είναι η φωτιά που αναδεικνύει το φως. Με τις πύρινες γλώσσες το Άγιο Πνεύμα τους θερμαίνει, τους ζωοποιεί, τους καθιστά φλογερούς κήρυκες του Λόγου, του Χριστού, αλλά και τους καίει, καθαρίζοντάς τους από κάθε ανθρώπινη αδυναμία». Οι Άγιοι Απόστολοι μόλις πήραν την φλόγα και την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, τότε αμέσως ήρξαν το λαλήν ετέρες ξένες γλώσσες, καθώς το πνεύμα εδίδου αυτάς αποφθέγγεσθε. Καθένας δηλαδή από τους μαθητές μιλούσε όλες τις γλώσσες των ανθρώπων. Φυσικά ας μη θεωρηθεί ότι ο Απόστολος μιλούσε μονάχα την δική του την εβραϊκή γλώσσα ενώ οι ακροατές άκουγαν τη δική τους γλώσσα. Δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο, αλλά ο κάθε Απόστολος καταλάβαινε και μιλούσε τη γλώσσα άλλου έθνους. Οι πολλαπλές αυτές πύρινες γλώσσες τονίζουν τα ιδιαίτερα χαρίσματα που δίδει στον καθένα το Άγιο Πνεύμα και μας θυμίζει τον αρχαίο πύργο της Βαβέλ, την εποχή εκείνη που χτιζόταν ο πύργος όλοι οι άνθρωποι μιλούσαν μία γλώσσα. Τότε όμως το Άγιο Πνεύμα τους χώρισε σε πολλές γλώσσες και έτσι τους οδήγησε στην σύγχυση για να σταματήσει την ασέβεια. Διότι ήθελαν να χτίσουν τον πύργο της Βαβέλ για να φτάσουν ψηλά και να συναντήσουν δίθεν τον Θεό. Τώρα λοιπόν στους μαθητές συνέβη το αντίθετο, ενώ όλοι τους μιλούσαν την ίδια γλώσσα, τους έδωσε την δυνατότητα να μιλούν πολλές γλώσσες για να συγκεντρώσουν όλους εκείνους που με τον χωρισμό των γλωσσών στην Βαβέλ σκόρπισαν στα πέρατα της γης. Τα καταπληκτικά αυτά γεγονότα μόλις τα αντίκρισαν οι άνθρωποι θεώρησαν τους Αποστόλους μεθυσμένους. Ο Απόστολος Πέτρος βγήκε και μίλησε στον λαό και τους εξήγησε ότι δεν ήσαν μεθυσμένοι, αλλά έγινε αυτό που προφητικά αιώνες πριν προείπε ο προφήτης Ιωήλ, ότι όλοι αδιακρίτως θα μπορούσαν να λάβουν από τα χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν οι αγράμματοι και πρώην δειλοί του Ιησού, με την κάθοδο του Παναγίου Πνεύματος γίνονται δυνατοί και σοφοί, ώστε άλλαξαν τον κόσμο ολόκληρο. Από τότε το Άγιο Πνεύμα παραμένει στην Εκκλησία και όπως ψάλουμε όλων συγκροτή των θεσμών της Εκκλησίας. Το Πανάγιο Πνεύμα είναι το πνεύμα δια του οποίου προφήτευσαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ενδυναμώθηκαν και κήρυξαν οι Απόστολοι και με την δύναμή του ομολόγησαν τον Θεό και υπέστησαν τα φρικτά βασανιστήρια οι Άγιοι Μάρτυρες. Η Εκκλησία λοιπόν είναι η πολιτεία του Θεού και η κοινωνία του Παναγίου Πνεύματος. Οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας ομολογούν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ρίζα και αρχή της αγαθότητος, χαρίζει το καλό, αγιάζει τους ναούς, μεταβάλλει τον άρτο και τον ίνο σε σώμα και αίμα Χριστού κατά την Θεία Λειτουργία, ενεργεί ως θέλει, μοιράζει όπου βούλεται τα χαρίσματα». Το Πανάγιο Πνεύμα πνέει όπως θέλει, όποτε θέλει, όταν θέλει και σε όποιον θέλει. Είναι πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα γνώσεως, πνεύμα φόβου Θεού. Και από αυτό γνωρίζεται ο Πατήρ και δοξάζεται ο Υιός και γινώσκεται η Αγία Τριάς. Ας αγωνιστούμε λοιπόν αγαπητοί μου χριστιανοί, ώστε να αξιωθούμε να λάβουμε την χάρη και τις άκτιστες ενέργειες του Παναγίου Πνεύματος. Έτσι πολλά και πανεφρόσινα για την Αγία ημέρα της Πεντηκοστής, ο Χριστός με θυμόν στήτο, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Παναγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Αμήν.